Λοιπόν, βάζετε, ξαναφέρνετε ένα μέτρο που εμάς τη γενιά τη δική μου τη βασάνισε, το πληρώσαμε πολύ ακριβά, το μέτρο της διαγωγής, κυρία Κεραμέως. Εγώ προσωπικά το έχω πληρώσει και γι' αυτό το λέω. Και αγωνιστήκαμε ως μαθητές να καταργηθεί, γιατί γινόταν και με τρόπο, ας πούμε, απαράδεκτο. Καταρχάς προκειμενικό και βεβαίως αν δεν σε χώνευε ο γυμνασιάρης, τότε δεν είχαμε, ήταν ενιαίο, δεν είχαμε λύκειο, ήταν το γυμνάσιο. Είχες καταδικαστεί όπως εγώ και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Γιατί το ξαναφέρνετε, γιατί αυτό ο αναχρονισμός δηλαδή. Γιατί πρέπει σε μια σύγχρονη κοινωνία που έχουμε περάσει στην εποχή της πληροφορίας, έχουμε περάσει την τεχνολογία, είμαστε στην εποχή της πληροφορίας και να είμαστε σε μια τέτοια κοινωνία και να έρχεστε εσείς σήμερα μια νέα γυναίκα σύγχρονη και να μας λέτε διαγωγή, κοσμία, κοσμιοτάτη, καλή και πάει λέγοντας. Για ποιο λόγο το κάνετε? Κύριε Χατζή, ορίστε, είναι ένα μέτρο το οποίο ίσχυε αδιαλείπτος μέχρι το 2017. Αδιαλείπτος. Να μην ισχύει. Για μας, αποστολή του σχολείου είναι αφενός το να σου μάθει γράμματα, να σου μάθει ότι 5 και 5 κάνουν 10, να σου μάθει ιστορία, να σου μάθει φυσική, μαθηματικά. Είναι όμως αποστολή του σχολείου και να βγάλει στην κοινωνία πιο σφαιρικά διαμορφωμένους πολίτες. Όχι, κυρία Κεραμέως, δεν θα μου μάθει εμένα ο καθηγητής τη δική του ηθική. Επιτρέψτε μου. Όχι, η οικογένειά μου θα μου τη μάθει. Αν εγώ δεν είμαι εντάξει, να με αποβάλει και να πάρω αποβολή. Αλλά δεν θα μου κάνει σοφρονισμό το σχολείο εμένα. Κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου. Όχι, σε αυτό τι να σα επιτρέψω. Θα σφαχτούμε σε αυτό το θέμα, είναι δεδομένο, το ξέρετε, το λέω από τώρα. Επιτρέψτε μου να έχω μία άποψη. Μπορεί να έχετε 50. Τα άρθρο 16.2 του Συντάγματος προβλέπει ξεκάθαρα στους σκοπούς της εκπαίδευσης τη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Άλλο αυτό. Πολίτες που ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται σε ένα κοινωνικό σύνολο. Άλλο αυτό. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Άλλο αυτό και άλλο η διαγωγή. Αποστολή του σχολείου είναι και να μαθαίνει πώς συμπεριφέρεσαι σε ένα κοινωνικό σύνολο. Γιατί, κύριε Υπουργέ, με συγγνώμη, ρε παιδιά, με συγχωρείτε τώρα. Γιατί το λέει το Σύνταγμα, κύριε Χατζή. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν λέει αυτό το Σύνταγμα. Άλλο λέει. Εγώ έχω έναν καθηγητή Σκάρτο. Δηλαδή, ο καθηγητή Σκάρτο, εγώ που θα πάω εκεί, θα μου μάθει πώς θα συμπεριφέρομαι κοινωνικά. Ένα Τζερεμέ που μπορεί να είναι στου 101. Γιατί υπάρχουν αυτά τα μισό λεπτό. Το σχολείο μας μαθαίνει μόνο γράμματα. Γιατί μας μάθει το σχολείο, γιατί πάω δηλαδή. Όχι. Κύριε Χατζή, διαφωνούμε. Δεν είναι σοφρονιστικό ίδρυμα. Δεν είναι φυλακές στο σχολείο, κυρία Κεραμέως. Αυτό ουσιαστικά επισημαίνει ο κύριος Χατζής. Μα τώρα, συγγνώμη, δηλαδή. Να μην υπάρχει σοφρονιστικό κατάστημα, άρα να λειτουργεί με διαγωγή κοσμία. Να λειτουργεί ως κοινωνικοποίηση και ως περαιτέρω εξευγέννηση των ηθών. Το σχολείο είναι και ένα κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα αποσύνολο. Μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία πώς να συμπεριφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο. Πώς την ορίζει την πορεία αυτή? Γι' αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το πώς θα αναπτυχθεί σωστά. Εντάξει, κύριε Χατζή, έχω μια διαφορετική άποψη. Αυτή η άποψη που έχετε εσείς επηρεάζει όλη την κοινωνία. Δεν είναι η άποψη που την έχετε σπίτι σας. Είστε υπουργός και αύριο θα βγάλετε ένα φιρμάνι και θα του λέτε τα λουλού. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε σύνταγμα. Και γι' αυτό ακριβώς και έχουμε σύνταγμα. Το 16.2 που προβλέπει ακριβώς τους σκοπούς εκπαίδευσης. Όχι μόνο τη μόρφωση. Προβλέπει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Τη διαμόρφωση υπευθύνων πολιτών. Υπεύθυνος πολίτης σημαίνει ότι ξέρω πώς θα συμπεριφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο. Πώς το λέτε αυτό? Ως εκμάθηση, όχι ως τιμωρία όμως. Αυτό λέει ο κύριος. Εγώ λέω, ωραία, ο καθηγητής, καλά λέτε, να το μάθει το παιδί, να συμπεριφέρεται σωστά. Αλλά το κράτος δεν διοικείται με τις ηθικές που ο καθένας λέει, γιατί λένε πολλοί, ας πούμε, αυτό είναι ηθικό και δεν είναι νόμιμο. Δεν υπάρχει ηθικό. Είναι ή νόμιμο ή δεν είναι. Γιατί το ηθική δική μου με τη δική σας είναι άλλη. Άρα, στο σχολείο, δηλαδή θα έρθει ένας γυμνασιάρης περίεργος, όπως μου είχε εμένα δηλαδή, έτσι, και με απέβαλα από όλα τα σχολεία. Εδώ η Πάτρα μ' ακούει, μα ξέρουνε. Λοιπόν, γιατί του είχε δώσει μαζί μου? Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά. Και μου βάλε διαγωγή κοσμία. Γιατί? Να κάνει αυτό που λέτε, αλλά όχι να έχει την ποινή. Αυτό λέω εγώ. Κύριε Χατζή, εμείς απλά τονίζουμε τον ρόλο του σχολείου, ο οποίος είναι διτός. Δεν διαφωνώ. Ο ρόλος του σχολείου είναι και η μόρφωση και το να διαμορφώνει. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτό εντάσσεται σε ακριβώς αυτή την αποστολή του σχολείου. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, αλλά εκεί εντάσσεται στο να περάσει κάποια μηνύματα. Δεν λέω αυτό εγώ. Λέω κάτι άλλο. Σας λέω κάτι άλλο. Σας λέω ότι ναι, οπωσδήποτε. Κατάλαβα τη θέση σας, κύριε Χατζή. Αλλά δεν μπορείς να μου. Έκανα ταξία. Έκανα ταξία, έκανα κάτι κακό. Ωραία, βεβαίως. Δώσε μου 5 μέρες αποβολή, κύριε. Φύγε, έλα με τον κυδεμόνα σου, γιατί έκανες φάουλ.
αυτό να το δεχτώ. Αλλά τώρα να μου γράφει στο ποινολόγιο, τα έχω ζήσει μα, εγώ αυτά. Άρα δεχόμαστε ότι το σχολείο έχει αυτή την αποστολή. Άρα αυτό εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη αποστολή. Μα το σχολείο αποστολή έχει πλαίσιο που κινείται. Του να διαμορφώσει ακριβώς υπεύθυνους πολίτες. Αλλά το σχολείο έχει ένα πλαίσιο. Μια διάσταση, κύριε Χατζή. Ένα λεπτό. Το σχολείο έχει πλαίσιο, όπως είπατε, σωστά. Και συμφωνώ μαζί σας, που κινείται ο καθένας μέσα στο σχολείο. Δεν μπορεί να κάνει αυθαιρεσίες ο καθένας στο σχολείο. Δεν μπορεί να μπαίνει ο κάθε μαθητής και να κάνει ό,τι του γουστάρει. Υπάρχουν κανόνες, τους οποίους πρέπει να τηρεί. Συμφωνούμε... Οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι δεν υπάρχουν καθόλου να υπάρχουν, αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Όχι, εγώ αυτό συμφωνώ με τους κανόνες. Πρέπει να αλλάξει, διότι το σχολείο είναι ένα κοινωνικό σύνολο. Και όπως η οργανωμένη κοινωνία έχει κανόνες, πώς συμπεριφερόμαστε στον δρόμο. Δεν διαφωνούμε πώς συμπεριφέρεις... σε αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, αυτά εντάσσονται... Διαφωνούμε στο ποινολόγιο, καταλάβατε. Γιατί να το γράφει αυτό στο πολιτήριο του αλουνού. Στο φόβο της επειδή τιμωρίας. Επειδή εσείς, ας πούμε, σωστά λέτε ότι πρέπει να έχει κανόνες, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορεί μια τέτοια κοινωνία, όπως είναι μια σχολική κοινωνία, να λειτουργεί ασύντοτα. Δεν υπάρχει αυτό. Και καλά κάνετε και να βάλετε τους κανόνες. Αλλά όχι όμως να με χαρακτηρίζετε αν έχω διαγωγή κοσμιοτάτη, κοσμία ή καλή. Το έχω πληρώσει, σας λέω, όχι εγώ, και χιλιάδες άλλοι μαθητές. Τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας αυτά. Από καταστάσεις και κυβερνήσεις που δεν. Τέλος πάντων, δεν θέλω. Τα κουβαλάνε και στο στρατό και στην μετέπειτα λοιπόν, ζωή τους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας δυσαρέστησα λίγο με αυτό. Σας δυσαρέστησα λίγο με αυτό. Όχι, όχι, αλίμονο. Εδώ είμαστε να ακούμε απόψεις. Πρέπει να σας πω ότι η διαβούλευση ήταν πάρα πολύ γόνιμη αυτού του νομοσχεδίου. Είχαμε πάρα πολλά.